Το lockdown δεν είναι σκληρό μόνο για τους ανθρώπους. Τα ζώα που διαβίουν στους ζωολογικούς κήπους δοκιμάζονται και αυτά. Στο ζωολογικό κήπο της Πράγας είναι η δεύτερη φορά φέτος που μπαίνει λουκέτο. Και τα ζώα αναρωτιούνται που είναι όλοι οι επισκέπτες που είχαν συνηθίσει να βλέπουν κάθε μέρα. Τα καγκουρού ακολουθούν συνεχώς τους ανθρώπους που περνάνε μπροστά από το πεζοδρόμιό τους. Πάντα κοιτάζουν τι γίνεται γύρω τους. Χωρίς επισκέπτες, τους λείπει όλο το κέφι. Μαζί με το κέφι έχουν χαθεί και τα έσοδα. Χωρίς τα εισιτήρια των επισκεπτών, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε βασικά έξοδα, όπως η αγορά τροφής. Γι' αυτό ξεκίνησαν διαδικτυακή καμπάνια με την οποία οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν κουπόνια γευμάτων και να τα προσφέρουν στα ζώα που αγαπούν. Για παράδειγμα, όσοι αγαπούν τους ελέφαντες μπορούν να προσφέρουν στήριξη στο κοπάδι που έχουμε. Αγοράζοντας ένα κουπόνι γεύματος, καλύπτονται οι ανάγκες τροφής μίας ημέρας για έναν ελέφαντα. Στη διάρκεια του πρώτου lockdown, την Άνοιξη, ο ζωολογικός κήπος της Πράγας έχασε περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε περίπου 10% από τις ζημιές χάρη στα κουπόνια γεύματος και στις υιοθεσίες ζώων. Ο Δήμος της Πράγας έχει δεσμευτεί ότι θα καλύψει μέρος των λειτουργικών εξόδων του ζωολογικού κήπου, καθώς παραμένει άγνωστο πότε αυτός θα ανοίξει και πάλι. Τα lockdown θέτουν σε δοκιμασία τους ζωολογικούς κήπους σε όλη την Ευρώπη. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει να αναρτούν βίντεο από τους χώρους τους σε μια προσπάθεια να καλύψουν τα χαμένα έσοδα.